είπε ότι πέρασε από τον πρόεδρο τα αυστηρά μέτρα που προήγγυλα και θα ανακοινωθούν σε 10 μέρες. Και το αυτόφορο πολύ πολύ σύντομα. Αυτόφορο. Ο συγκεκριμένος φορούσε μάσκα. Καταρχήν αυτό απαγορεύεται κανονικά. Δεν είναι. Ούτε κουκούλα δικαιούσε να φορέσεις. Η έπρεπε να είχε κάνει πιο σωστή δουλειά κατά την είσοδο του δεύτερου επίτρεψε. Είναι μία από τις φορές που δεν καταλαβαίνω την αστυνομία και τις κουκούλες παρά που τα έχω βάλει άπειρες. Δεν λέω ότι δεν έχουν ευθύνη. Απλά δεν την θέλω απόψε εδώ να την χτυπάμε. Έχουμε να χτυπάμε. Αυτό είναι για λίγους. Επειδή κλείνουμε. Και θα νιώθω άσχημα αν δεν πω αυτά τα πολύ σύντομα. Επειδή ώρες αισθάνομαι ότι πιάσαμε πάθος σαν ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Ειλικρινά σας το λέω. Φανταστείτε για να ασχοληθώ εγώ απόψε στην εκπομπή, φαίνεται πολύ. Σωστό. Και έχουμε τους κόκκινους φαρμακούς που θα συζητήσουμε στην προβλημάτισε πολύ και στην Επιτροπή Νομικών. Έχουμε τα παιχνίδια που στα play-off. Ο πρόεδρος και οι πρόεδροι εδώ τα ξέρουν. Πολλοίς κόσμος δεν πήγαινε γιατί ξέραμε και τα αποτελέσματα. Η ευθύνη είναι μεγάλη, κύριε Βέσου, και δεν πρέπει να περνάει στον τούπο. Εγώ λέω, θα πρέπει να καθίσουν όλοι. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας να τους καλέσει. Έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Οι άνθρωποι που είναι εδώ, οι τρεις, δύο μεγαλύτερων σωματείων πρόεδροι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, επειδή είμαι προηγουμένως κάποια ευθύνη, είναι η μέγιστη ευθύνη. Έχουν ευθύνη απέναντι στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να καθίσουν τώρα, όχι να φύγουν να πάνε παγκόσμιο κύπελλο και διακοπές και να ξεκινήσουμε του χρόνου με τα ίδια πράγματα. Αυτή είναι η προσωπική μου έκκληση. Προλαβαίνω, 12 αρχίζει το μοντέλο, δεν είναι, άρα... Εντάξει, οκ. Θα έρθουμε τώρα τον Σεπτέμβρη να ξεκινάει το ποδόσφαιρο με τα ίδια προβλήματα και θα τα ξανασυζητούμε. Εσείς στο Μοντιάλ και το μήνα εγώ εδώ.